Λοιπόν, η Τρίτη έχει γίνει μία από τις αγαπημένες μου μέρες, γιατί κάθε Τρίτη σας γνωρίζω καλύτερα και παρακολουθούμε όλοι μαζί μία μεταμόρφωση. Μία μεταμόρφωση και στην εξωτερική εμφάνιση μίας φίλης μας, μίας από εσάς, αλλά και μία αλλαγή στην διάθεση και στην ψυχολογία. Πέρα από την αλλαγή που δείτε τώρα στη Μαρία, εγώ θα μείνω στο πόσο δυνατή είναι αυτή η γυναίκα. Στο πόσο δυνατή είναι αυτή η μαμά. Ας γνωρίσουμε πρώτα όλη τη Μαρία. Μαρία μου, καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Δεν σε βλέπω πολύ αποφασισμένη, Μαρία μου. Αποφασισμένη είμαι. Είσαι. Είμαι. Πες μου λίγο, πώς πήρες μέρος? Εγώ δεν είχα ιδέα. Τέλεια. Πριν δύο μέρες με πήρε η κόρη μου τηλέφωνο, που δήλωσε συμμετοχή. Εσύ που μένεις? Εγώ για ένα διάστημα ήμουνα στη Χαλκιδική. Α, εκεί. Είσαι από πάνω δηλαδή? Ναι, από Γρεβενά. Α, τι ωραία. Τώρα είμαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι, μένω μαζί με τα κορίτσια. Εσύ δεν είχες ιδέα? Ιδέα. Πόσο χρόνο είσαι? 55. Είσαι 55 ετών. Ναι. Πότε παντρεύτηκες? 14. Πόσα παιδιά έχεις? 7. Και τα 7 είναι κορίτσια, ήρθες να μείνεις 7 κορίτσια? Όχι, έχω 6 κόρες και ένα γιο. Πώς το έζησες? Πώς? Κοίταξε, όταν αποφασίζεις να κάνεις οικογένεια, αποφασίζεις. Δεν λες ότι βάζεις την προσωπική σου ζωή στην άκρη, απλά πράγματα. Είχες βοήθεια, φαντάζομαι? Όχι. Δεν μένατε όλοι μαζί? Όχι. Όχι, ήσουν μόνη σου? Ναι. Με το σύζυγο? Δεν μπορούσα να πω και έτσι. Τι εννοείς? Γιατί αυτός έλειπε συνέχεια από το σπίτι. Οπότε όλα τα παιδιά ήταν μαζί μου. Είστε καλά? Είμαι σε διάσταση εδώ και 11 χρόνια. Θυμάσαι αν υπήρξε κάποια στιγμή που να είπες μέχρι εδώ? Κοίταξε, κούραση, τα παιδιά δεν με κούρασαν. Άλλα πράγματα με κούρασαν. Για άλλα πράγματα είπα πολλές φορές, κουράστηκα μέχρι εδώ. Τι σου έλειψε όλα αυτά τα χρόνια? Μου έλειψανε πολλά πράγματα. Τα εξισορρόπησα με τα παιδιά, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι ότι μου έλειψε το η διασκέδαση ή μου έλειψε εκείνο. Μιλάς και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα κατάφερες. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχε μια περίοδος που να λύγησες. Όχι. Μου κάνεις λίγο ότι θες να δείξεις ότι είσαι από ατσάλι. Και τώρα που είσαι εδώ δεν ήταν δική σου πρωτοβουλία. Όχι. Κάνω λάθος? Ήταν της κόρης. Ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Όλος αυτός ο αγώνας μέχρι εδώ αυτό δείχνει. Μία μαμά 7 παιδιών που μπορεί και κάποια χρόνια να ήταν και μόνη της. Μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της? Μπορεί, ε. Κοιτάζω την κόρη σου τώρα. Είναι δυνατή πολύ? Είναι. Η μαμά φροντίζει τα πάντα? Μεγαλώνοντας τα κορίτσια σου, μου λέει τώρα η κόρη σου, ότι όταν βούλευες, ναι, ναι, πάντα φρόντιζαν να είναι το σπίτι συμμαζεμένο. Να μην χρειάζεται να κάνεις πάλι δουλειές και να μαγειρεύεις και να κάνεις οτιδήποτε. Ναι. Ποιος έχει φροντίσει σένα όλα αυτά τα χρόνια? Κανένας. Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε ένα τόσο μεγάλο κενό. Αλλά μας επιτρέπεις κάτι έτσι να κάνουμε κι εμείς για σένα? Ναι. Σίγουρα? Σίγουρα. Πού μου το χέρι σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, Βέη. Όχι, γιατί απέναντί μου δεν ξέρω, αλλά βλέπω μια γυναίκα πολύ δυνατή και που μάλλον με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια μεγάλωσε 6 παιδιά. 7. Μου φαγες το ένα. Μου φαίνεται τόσο μεγάλος ο αριθμός 7. Και τυχερός, ελπίζω. Thank you.
Μας όρισες ξανά, Μαρία. Καλώς σε βρήκα. Μια άλλη. Η Μαρία με το ένα από τα τρία εγγονάκια, καλά θυμάμαι. Ναι. Και μαζί με τις τρεις από τις έξι κόρες της, και είναι και ένας γιος. Ναι. Από την αρχή της εκπομπής, τώρα θα βάλω εγώ τα κλάματα. Την κοιτούν στα μάτια. Έχουν έρθει με τα δύο τους τα μωρά. Έχουν χορέψει σε όλο το πλατό για να κοιμηθούν τα νινιά. Και είναι δίπλα σου πολύ, το νιώθω. Άρα πάει να πει ότι εσύ για αυτά τα παιδιά... Καθίστε, καθίστε λίγο. Ήσουν πολύ δίπλα. Ναι. Και είσαι μία άλλη. Δημοσθένη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Κάθισε. Πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ ωραία. Νιώθω διαφορετικά. Πολύ χαρούμενη. Ήταν μια εμπειρία για μένα πολύ διαφορετική, γιατί πρώτη φορά πηγαίνω και περιποιούμαι τον εαυτό μου σε εισιτήτων. Τι εννοείς πρώτη φορά? Πρώτη φορά. Κορίτσια, τι λέει? Εκτός από εμάς που ασχολιόμασταν μαζί της, μαλλιά, βάψιμο και τέτοια... Που θέλατε πάντα να την... Ναι, να την περιποιούμαστε. Ναι. Δεν είχε πάει ποτέ, ας πούμε, σε ένα κέντρο αισθητικής? Όχι. Ποτέ. Όχι. Δεν είχες κάνει ποτέ καθαρισμό? Ποτέ. Το πιο απλό, λέω. Που εντάξει, δεν είναι και το συνηθισμένο να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα, προς το ούτελο αυτό, αλλά σε όλη σου τη ζωή... Ναι, με τα παιδιά, με τα προβλήματα της καθημερινότητας, με τη δουλειά. Μόνο στη γειτόνισσά μας που ήταν κομμότρια πήγαινε, αλλά πήγαινε μία... Στο τόσο. Στο τόσο. Τι λέτε για τη μαμά τώρα, κορίτσια? Είναι τέλεια, θεά. Φέη, το έζησα από την αρχή όλο, όλο. Όλη τη μεταμόρφωση, τα πάντα όλα. Και συγχαρητήρια και για την Τίνα και για το στέριο, την κάμερα. Ήταν υπέροχη. Και για τον οδοντίατρο, τον κύριο Δέδε. Και τον κύριο Δημοσθένη που είναι και μαζί μας. Μα όλοι το κάνουμε μεγάλη χαρά. Και ξαναλέω που είναι πολύ εντυπωσιακή η αλλαγή. Είναι μετά και διαφορετικό το βλέμμα. Ναι. Δηλαδή, δώστε μου ένα κοντινό, παιδιά. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα. Μια πολύ ωραία γυναίκα. Βλέπω τον εαυτό μου και δεν τον αναγνωρίζω πραγματικά. Πώς αισθάνεσαι, για πες μου. Υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και αυτό σημαντικό τελικά. Ναι. Γιατί αλλάζω κάτι άλλο. Αλλάζω μια καινούργια ζωή, ξεκινάω. Λίγο να ασχοληθείς. Μεγάλωσαν τα παιδιά. Μεγάλωσαν τα παιδιά. Θα ασχοληθείς και λίγο με τον εαυτό σου. Θα ασχοληθώ και με τον εαυτό μου από εδώ και πέρα, όσο μπορώ φυσικά. Δε. Να δούμε λίγο τι ακριβώς, τι θέλεις να δω. Τι μου ετοιμάζεις. Κάτσε να κάτσω και λίγο στο Δημοσθένη μου δίπλα. Να δούμε λίγο αυτό. Κάτσε, κάτσε Δημοσθένη μου. Εδώ θέλω να έρθω κι εγώ μαζί σας. Μεγάλη διαφορά. Και είναι το βλέμμα. Ναι. Ναι, μεν, έχει γίνει μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά ο Δημήτρης Στράτος. Έλα, Δημήτρη μου. Μου λέγανε τα κορίτσια ότι προσπαθούσαν πάντα να σου φτιάξουν τα μαλλιά και ήταν δύσκολο. Ναι. Γιατί έχεις μια σκληρή τρίχα. Και ο Δημήτρης, Δημήτρη, τι έκανες? Είναι, συγγνώμη, το έχω χάσει και εγώ λίγο σήμερα. Από τις ωραιότερες τρίχες που έχω δουλέψει. Δεν υπάρχει το πόσο ανθεκτική. Ναι, είναι πάρα πολύ ενθεκτική η τρίχα της. Προτίμησα να μην της αλλάξω το χρώμα, γιατί τα έβαφε πολλά χρόνια σκούρο χρώμα, οπότε είναι πολύ δύσκολο από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει. Και το θέμα είναι να αισθανθεί και η γυναίκα καλά, να μην κάνουμε εμείς αυτό που μου λέει μια φορά. Μα η αλλαγή δεν είναι εντυπωσιακή, μου γράφουνε. Εδώ δεν μπορώ να κάνω τη γυναίκα ξανθιά. Πρέπει να... Για... Λέει, το θέμα είναι να αισθανθεί καλά. Να τις κάνουν να είναι πολύ οικείο πάνω τους αυτό. Οπότε είχε διάφορα χρώματα μέσα, τα εξουδετερώσαμε, κάναμε ένα πιο ομοιόμορφο σκούρο καστανό και στη συνέχεια κόψαμε ένα πολύ ίσιο καρέ, γεωμετρικό. Που επειδή έχει και το μαλλί το πολύ, ναι. Έδειξε θα πολύ. Τα κάνεις και μόνη σου τώρα. Καλά, για το μακιγιάζ, γιατί εγώ γόνη και φοράκι δεν έχω λόγια. Όντως. Έκανε... Αλλά έχεις και τόσο εκφραστικά μάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη γογό. Και τον Κωνσταντίνο Δέδε για το ωραίο, πιο ωραίο χαμόγελο που μας έδωσε. Και εγώ τον ευχαριστώ. Ήταν πολύ υπομονετικός μαζί μου. Τα νύχια πρώτη φορά τα έχεις φτιάξει? Ναι. Πρώτη φορά έκανες μανικιούρ? Ναι. Συνήθως οι κόρες μου τα φτιάχνανε. Ναι. Τον Έλτιτ στην Κηφισιά να ευχαριστήσω. Δώρο σαφώς και το σύνολο από την εταιρεία Λίνε με πολύ πολύ αγάπη. Και η Γόβες, η Μαρκ Μίλαν.
είναι μαύρες, θα τις φοράς από εδώ και πέρα. Στη δουλειά θα πηγαίνεις με τις βόβες. Και έρχομαι λίγο στο Δημοσθένη, θα το πω τώρα, ξέρεις τι με συγκίνησε. Εγώ από εδώ και πέρα θα είμαι δίπλα σου ό,τι και αν κάνεις. Με συγκίνησε, κορίτσια, έχετε η Τίνα εδώ που μου τα λέει, γιατί και εμείς κάνεις και 5 σχέσεις στη δουλειά και λίγο που το βολεύεις. Της είπε και. Δηλαδή, εγώ με έχεις κερδίσει. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είπε ό,τι και να γίνει και μετά την εκπομπή, εγώ στην κυρία θα την κάνω ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή, και αφού τελειώσει εδώ το πρωινό σήμερα, και θα την περιποιηθώ και με συγκίνησε πολύ. Γιατί ήταν backstage όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν μια πληροφορία που μπορεί και να μην τη μάθαινα ποτέ. Δεν την είπαμε για να τη μάθεις. Η αλήθεια είναι ότι συγχαρητήρια και σε σένα. Είναι πολύ ωραία η καινούργια ενότητα. Γιατί. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και χαίρομαι που είναι και από τα Γρεβενά. Ναι, εγώ είμαι από το Βόλιο Κοζάνης, από τον Αυγερινό Κοζάνης. Μια ξαδέρφη με παντρεμένη στο χωριό της κυρίας Μαρίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ και βέβαια αυτό το έμαθα σήμερα και δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Το έμαθα τώρα που συζητούσαμε τις κόρες. Αυτό που θέλω να πω στις φίλες και στους φίλους είναι ότι η πιο σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Αμερική, βρίσκεται στα Φιγκούρα και στα Φιγκούρα Κλίνικα. Θα δούμε το Φιγκούρα Dermalift, όπου. Το Dermalift είναι ένα μηχάνημα. Είναι αυτό το. Ποιο είναι το. Είναι ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα. Μου έλεγε πριν λίγο η συνεργάτη σας ότι το είδε το συγκεκριμένο μηχάνημα το κάνει η Kardashian. Ναι, το έδειξε σε βιντεάκι. Το Dermalift ότι έκανε. Ναι. Το έκανε, δεν ξέρω. Αυτό που είναι το. Θέλω να πω. Αλλά εγώ δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το μηχάνημα. Θα το εξηγήσω, είναι αυτό το μηχάνημα και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω στις φίλες και στους φίλους ότι εκτός από το 50% έκπτωση που θα δώσουμε σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους στο Dermalift σήμερα, θα προσφέρουμε μια τριπλή μεσοθεραπεία μέσω ηλεκτροδιαπερατότητας εντελώς δωρεάν σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους που για την επόμενη ώρα τηλεφωνήσουν στα Φιγκούρα και στα Φιγκούρα Κλίνικα. Για το Σύνταγμα στο 210-32-32-325, επίσης για την Αθήνα και το Πεδίο του Άριος, το 210-822-8222, για την όμορφη Θεσσαλονίκη το 231-0-24-24-29 και για τις Σέρες το 230-0-63-800. Τα τηλέφωνα είναι στις οθόνες, να τα δουν οι φίλες και οι φίλοι και θέλω να εξηγήσω ότι είναι το Dermalift. Το Dermalift είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, το οποίο μπορεί να έχει αποτέλεσμα παρόμοιο με το lifting. Είναι ενισχυμένος υπέρηχος, ο οποίος στοχευμένα και ελεγχόμενα, αυτή τη στιγμή μέσω του υπολογιστή, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε στιβάδα θέλει. Και να είναι αυτό που κάνει η Kardashian, αυτό είναι. Έτσι. Είναι υψηλός υπέρηχος χαϊκού. Τι αισθανόσουνα, Μαρία? Τίποτα, δεν αισθάνθηκα. Δεν πονάει, δεν χρειάζεται αναισθητικό. Πηγαίνουμε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή και εντοπίζουμε οποιαδήποτε στιβάδα έχει την ανάγκη. Γιατί ο Δημήτρης μου κάνει το μαλλί. Να βγάλει το μαλλί. Για πες μου, εντοπίζει εκεί ακριβώς που υπάρχουν τα πρόβλημα και προσπαθεί με εντελώς φυσικό τρόπο να αυξήσει το κολαγόνο και την ελαστίνη. Βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι οι ρητίδες της με μία εφαρμογή ήδη έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Όπως επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τεντώνει το δέρμα. Σαν να κάναμε και να το μαζεύαμε και να το κολούσαμε πίσω. Πόσα άλλα θα κάνει? Θα κάνει μετά από 30 ημέρες ακόμα ένα Dermalift. Ένα το μήνα μπορείς να κάνεις. Αναλόγως την περίπτωση και σε ποιο σημείο του σώματος θα το κάνουμε. Το Dermalift δεν γίνεται μόνο στο πρόσωπο, μπορεί να γίνει και στην χαλάρωση, στην επιδερμική, στην κοιλιά και στα μπράτσα και στο μπούστο και εσύ σε οποιοδήποτε σημείο. Είχες αποτέλεσμα αμέσως? Ναι. Εσύ κρέμα έχεις φορούσες? Όποτε θυμόμουν. Όποτε θυμόσουν. Και μετά το Dermalift? Εκεί πλακώθηκα. Ναι, έβαζα την κρέμα, την υδατική, κάθε βράδυ. Ότι λέω πώς το είδες το δέρμα σου μετά τη θεραπεία. Το είδες αμέσως? Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά φάνηκε αμέσως. Μπορεί να γίνει και στα μάτια, μπορεί να γίνει και στο λαιμό. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς εντοπίζεις τις οθόνες. Ο γιατρός εκείνη τη στιγμή τα σημεία στο να κάνει επέμβαση. Δηλαδή βλέπει όλες τις στιβάδες του δέρματος και εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα στοχεύει με υψηλό υπέρηχο. Ο υπέρηχος δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Η υπέρηχη είναι πάνω από 50 χρόνια στην ιατρική και μπορούμε να πούμε στις φίλες και στους φίλους ότι το αποτέλεσμα είναι άμεσο εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να το κάνουμε σε μία ή σε τρεις συνεδρίες. Μέχρι τρεις φτάνει το Dermalift. Μέχρι τρεις συνεδρίες φέρνουμε το αποτέλεσμα. Να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα και την προσφορά σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Δίνουμε μία δωρεάν τριπλή μεσοθεραπεία. Τα τηλέφωνα μας είναι για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες και για όλη τη Μακεδονία το 231-0-24-24-29. Για το Σύνταγμα το 210-32-32-32-5. Επίσης για την Αθήνα και το Πεδίο του Άρεως το 210-822-8222. Μου ετοιμάζεις, φίλοι, και μου έχεις υποσχεθεί ότι θα χάσει τα κιλά.
Και όπως επίσης οποιοδήποτε, πέρα από κάποια φίλη, και αν έχετε κάποιον φίλο ο οποίος θέλει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, μπορείτε να το φέρετε, να τον δείξουμε ακόμα μετά από τρεις μήνες. Μεταμόσχευση άντρα δεν έχουμε κάνει. Έχουμε μείνει στις γυναίκες δημοσθένη μου. Περίμενε. Προλαβαίνω να πω Βεβαίως. Κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες σου. Είμαστε εδώ, κατάλαβες τι είμαστε. Ναι. Είμαστε οικογένεια. Ναι. Δεν είμαστε καλά, αλλά είμαστε οικογένεια. Δεν πειράζει, είναι μια ωραία οικογένεια όμως. Τον κύριο Δημοσθένη, τον κύριο Δέδε, τον Βαγγέλη, τον Δημήτρη για την υπομονή τους, την Τίνα και τον... Τη γλυκιά που είσαι. Τον Στέργιο. Και τις κόρες που σε αγαπάνε πάρα πάρα πολύ. Αυτό ευχαριστώ. Είναι το πιο σημαντικό. Εγώ αυτό σας βλέπω στη Μαρία. Και αυτό είδα και την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα. Είδα μια γυναίκα πολύ δυνατή, που μεγάλωσε πολύ όμορφα τα παιδιά της. Προσπαθώ. Αλλά πρέπει λίγο να ασχοληθεί και με την ίδια. Γιατί έτσι ήταν και χαρούμενη η κόρη σας, δεν είναι? Πείτε το εσείς, γιατί πολύ εγώ... σωστά. Δεν ακούει, ε? Δεν ακούει. Θα ακούσω από εδώ και πέρα. Ε? Πιστεύω να πω. Είσαι και μια νέα και όμορφη γιαγιά. Λοιπόν, θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα. Παρακαλώ, θα μου κάνεις την πιο ωραία πασαρέλα που έχουμε δει. Ευχαριστώ.